Συνεχίζουν να μας πιέζουν να πουλήσουμε, Θωμά. Αν μπορείς, βάλε και εσύ ένα χεράκι, μπας και βρούμε προκοπή. Η ζωή της Ελένης σίγουρα θα έχει ανατροπές. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που παρακολουθεί στενά αυτές τις ανατροπές. Τις παρακολουθώ από κοντά αυτές τις ανατροπές, χωρίς βέβαια ο ρόλος να γνωρίζει τα πάντα. Ο Φανούρης λοιπόν μπορεί να μην γνωρίζει όλες τις πληροφορίες, αλλά παρακολουθεί στενά την Ελένη. Γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει, επειδή έτσι το αισθάνεται, την προστασία της οικογένειας μετά το θάνατο του πατέρα τους. Οπότε και από αγάπη και από τα κορίτσια τους παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Με περνάς για χαζή. Σε είδα πως κοιταζόσουν χθες το βράδυ με εκείνον τον τραγουδιστή. Θα γίνουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και ανατροπές. Συγγνώμη που γελάω. Αλλά είναι αυτό που έχει μια πορεία ιστορία και δεν περιμένεις εσύ να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί λες πώς μπορεί. Και όμως μπορεί, παιδιά. Θα δούμε φοβερά πράγματα. Τώρα πρόσφατα διάβαζα τα τελευταία σενάρια και... Δεν φαντάζεσαι. Ναι. Δεν φαντάζεσαι. Αλήθεια, ο Θωμάς που είναι να φάει και αυτός λίγη πίτα? Δεν ξέρω, έφυγε πολύ νωρίς. Θα είχε τίποτα δουλειές. Έχεις πολύ μεγάλη σχέση κι εσύ με το ρόλο. Δηλαδή δεν είναι ένας τυχαίος ρόλος. Ναι. Η αλήθεια είναι, παρεμπιπτόντως, ότι αυτό στην αρχή δεν το γνώριζε. Θέλω να πω, στο casting δεν το γνώριζαν, δεν αποκάλυψα κάτι τέτοιο. Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί ήταν και εύκολο να προσεγγίσω το ρόλο του Φανούρη. Ο επιστάτης των χωραφιών, που είναι ένας άνθρωπος προσγειωμένος, γειωμένος, ένας άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια του, δουλεύει με τη γη και όλα αυτά, κάτι που δεν είναι πολύ κοντά σε μένα. Προσπαθώντας όμως να βρω κοινά χαρακτηριστικά, είχα ένα ατού. Ένα κρυφό χαρτί στα χέρια μου. Εγώ πριν μερικά χρόνια με τον αδερφό μου αγοράσαμε κάποια χωράφια και έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε καλλιέργειες. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή που δουλεύουμε το χωράφι δεν έχουμε προσλάβει κάποιον άνθρωπο. Την κάνουμε μόνοι μας τη δουλειά. Εγώ με τον αδερφό μου. Αυτό θέλω. Με τη Γιούλα εγώ δεν είχα ξαναδουλέψει, αλλά ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που τον γνώρισα για λίγο, μιλούσαμε πάρα πολύ, ήταν πολύ ευχάριστος μέσα στη ζωή και μου ήρθε. Ήταν φοβερό σοκ αυτό που συνέβη.